Στην Κοπενχάγη, πήγα μόνο λεπτά πριν ξεκινήσουν τα 50 γενέθλια τραγουδίου της Eurovision και έχω δίπλα μου την Έλληνα Παπαρίζου. Και αυτό που θέλω να σε ρωτήσω είναι αν το περίμενες ότι θα ερχόσουν μέχρι εδώ. Κοίτα, δεν το είχαμε προγραμματίσει ότι θα πηγαίνουμε στο 50 διαγωνισμό για να φτάσουμε τα 50 χρόνια. Νομίζω ότι χαίρομαι πάρα πολύ που η Ελλάδα ήταν όμως ο νικητής του 50ου διαγωνισμού και ότι ψηφίστηκε να είναι μέσα σε ένα από τα 14. Λύσε μου μια απορία. Μετά από όλες αυτές τις τόσο μεγάλες επιτυχίες, το πρώτο βραβείο στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision, πώς καταφέρνεις και μένεις τόσο απλή και τόσο προσγειωμένη? Είμαι ο εαυτός μου. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Δηλαδή ότι δεν θέλω να αποδείξω τίποτα σε κανέναν ποια είμαι και τι. Μάλλον τι θέλω να κάνω, σίγουρα θέλω να δείξω στον κόσμο. Αλλά αυτό θα γίνει με τα χρόνια. Αλλά δεν έχω τίποτα να αποδείξω. Δηλαδή δεν με πιάνει αυτή η λεμαργία ότι... Αυτό δηλαδή πιστεύω ότι έχω πάρα πολλά πράγματα ακόμα να κάνω στη ζωή μου. Τι έχει αλλάξει? Προσωπικά δεν έχει αλλάξει τίποτα. Δηλαδή σαν άτομο η Έλληνα, σίγουρα η δουλειά μου... ή μάλλον αν κοιτάξω το schedule που έχω, είναι γενικώς φορτωμένο, πολύ φορτωμένο. Και ειδικά τώρα τις μέρες που πλησιάζει κιόλας να ανοίξει και το Fever, είναι πάρα πολλά τα πράγματα. Και παρόλο που θα δουλεύω στην Ελλάδα, εξακολουθούν να υπάρχουν υποχρεώσεις και στο εξωτερικό. Έτσι κατέκρινα την αποφασή σου να τραγουδήσεις στην Ελλάδα και μάλιστα σε ένα νυχτερινό μαγαζί, όταν υπάρχει μια διεθνή καριέρα που σε περιμένει. Η εκτίμησή μου ήταν ότι δεν μπορούσα να παρατήσω την Ελλάδα έτσι. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι για πάντα θα δουλεύω σε ελληνικά μαγαζιά ή σε ελληνικά νυχτερινά μαγαζιά. Και μετά δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο τα